Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, εκπρόσωποι των Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων, σας καλωσορίζουμε θερμά στη φετινή συνάντηση που συνδιοργανώνεται από το ΤΚΠ και το ΚΚΕ, εδώ, στα Μικρασιατικά παράλια, στις ακτές του Αιγαίου, που πρέπει να είναι θάλασσα ειρήνης, συνεργασίας, όχι επιθετικότητας και προκλητικότητας, αμφισβήτησης κυριαρχικών δικαιωμάτων στα πλαίσια των ανταγωνισμών των αστικών τάξεων της περιοχής. Η εργατική τάξη, οι λαοί μας, πολύ περισσότερο οι γειτονικοί λαοί, ο ελληνικός, ο τούρκικος λαός, δεν έχουν να μοιράσουν τίποτε μεταξύ τους. Κοινή είναι η αγωνία και η θέληση όλων για ειρήνη, φιλία, πρόοδο, σοσιαλισμό. Το ΚΚΕ αντιτάσσεται στη Συμφωνία Διατήρησης και Επέκτασης των Αμερικανοατοικών Βάσεων στην Ελλάδα. Παλεύουμε ενάντια στην εμπλοκή στα ιμπεριαλιστικά σχέδια σε βάρος άλλων λαών. Αγωνιζόμαστε για την αποδέσμευση της χώρας μας από τις ιμπεριαλιστικές ενώσεις του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ΚΚΕ καταδικάζει τη νέα εισβολή τουρκικών στρατευμάτων στη Συρία. Εκφράζει την αλληλεγγύη του με το λαό της Συρίας που βιώνει τις σκληρές συνέπειες του πολύχρονου ιμπεριαλιστικού πολέμου. Φέτος η συνάντησή μας γίνεται σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο, όξυνσης των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και αντιθέσεων, καπιταλιστικών οικονομικών κρίσεων, με ένταση της ανησυχίας για νέο κίνδυνο διεθνούς, πιθανόν πιο βαθιάς συγχρονισμένης κρίσης τα επόμενα χρόνια, όξυνσης των προβλημάτων του περιβάλλοντος, της κλιματικής αλλαγής, της προσφυγιάς και της μετανάστευσης, του περιορισμού των λαϊκών δικαιωμάτων και ελευθεριών, έξαρσης του αντικομουνισμού, του ρατσισμού, του εθνικισμού. Αλλά επίσης είναι και μια χρονιά με έντονο συμβολισμό για τη διεθνιστική μας πάλη και αλληλεγγύη, αφού φέτος συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από την ίδρυση της Κομμουνιστικής Διεθνούς. Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ τιμά την επέτειο της συμπλήρωσης 100 χρόνων από την ίδρυση της ΚΔΕΛΤΑ. Συντρόφισσες και σύντροφοι, το κόμμα μας έχει αναπτύξει μια σοβαρή δραστηριότητα στο διεθνές κίνημα. Έτσι κι αλλιώς, αυτό εκφράζει μια αναγκαιότητα σημαντική στη σημερινή εποχή, μετά τις αντεπαναστατικές ανατροπές του 1991, αλλά και σήμερα, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης του καπιταλισμού, που επιβάλλει ακόμα μεγαλύτερο συντονισμό, οργάνωση της κοινή δράσης, προκειμένου το διεθνές κομμουνιστικό κίνημα να κάνει πιο γρήγορα βήματα στην κατεύθυνση της διαμόρφωσης επαναστατικής στρατηγικής απέναντι στην ιμπεριαλιστική επιθετικότητα, ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους για την ειρήνη των λαών, το σοσιαλισμό. Το εργατικό κίνημα από τα γενοφάσκια του, με την ίδια την εμφάνιση και διάδοση της μαρξιστικής κοσμοθεωρίας και την ίδρυση των πρώτων πολιτικών κομμάτων της εργατικής τάξης, ασπάστηκε το διεθνισμό. Η λενινιστική ανάλυση του ιμπεριαλισμού, η θεώρηση για την ανισόμετρη ανάπτυξη και τον αδύνατο κρίκο σε μια χώρα ή σε μια ομάδα χωρών και τα καθήκοντα που προκύπτουν για κάθε κομμουνιστικό κόμμα από αυτή τη θεώρηση, η ιστορική εμπειρία όλου του προηγούμενου αιώνα οδηγούν αβίαστα στο συμπέρασμα πως το εθνικό πεδίο της πάλης παραμένει κυρίαρχο, χωρίς όμως τελικά αυτό να ερμηνεύεται ως παρέτηση από την ανάγκη του συντονισμού και της επεξεργασίας κοινής στρατηγικής και δράσης των κομμουνιστών σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Μια ανάγκη που αποκτά σήμερα ακόμα μεγαλύτερη σημασία, αφού η καπιταλιστική διεθνοποίηση έχει πάρει ανώτερες μορφές, όχι μόνο στο πεδίο της οικονομίας, αλλά και της πολιτικής, με τη συγκρότηση διεθνών και περιφερειακών διακρατικών ενώσεων, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και άλλων. Το κόμμα μας ήταν από την ίδρυσή του προσιλωμένο στις αρχές του προλεταριακού διεθνισμού. Επί 100 συνεχή χρόνια αγωνίστηκε με συνέπεια και δεν υποχώρησε σε αυτές τις αρχές του. Ως τμήμα της Κομμουνιστικής Διεθνούς βοηθήθηκε σημαντικά στη συγκρότησή του ως κόμμα νέου τύπου. Παράλληλα, υπέστη και τις αρνητικές συνέπειες των προβλημάτων θεωρητικής ανοριμότητας ή και οπορτουνισμού που εκδηλώθηκαν στο διεθνές κομμουνιστικό κίνημα, αλλά ποτέ δεν απαρνήθηκε την ανάγκη ύπαρξης ενιαίας στρατηγικής του κομμουνιστικού κινήματος απέναντι στον υπεριαλισμό για το σοσιαλισμό. Δεν θεωρητικοποίησε σε λάθος κατεύθυνση την όποια αρνητική εμπειρία. Ποτέ δεν πέσαμε στο λάθος να δικαιολογούμε τα δικά μας λάθη ή τις αστοχίες μας, ρίχνοντας τις ευθύνες κάπου αλλού, έξω από μας, ακόμα και αν διεθνείς επιλογές και αποφάσεις επηρέασαν και εμάς αρνητικά. Ιδιαίτερα, ορισμένα ζητήματα που έχουν σχέση με πλευρές του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος τις προηγούμενες δεκαετίες δίνουν πολύτιμα διδάγματα και για το σήμερα και πρέπει, πιστεύουμε, να συζητηθούν μέσα στο κομμουνιστικό κίνημα, γιατί από πολλές πλευρές επανέρχονται απόψεις, ιδεολογήματα λαθεμένα και πολλές φορές δοκιμασμένα και αποτυχημένα στην πράξη, που οδήγησαν τελικά σε ήττα, σε υποχώρηση το επαναστατικό κίνημα, φτάνοντας νομοτελειακά μέχρι την ακραία αντεπαναστατική τους έκφραση. Θα ήθελα να προσεγγίσουμε αυτό το ζήτημα κάπως πιο συγκεκριμένα, κωδικοποιημένα. Ένα πρώτο ζήτημα που υπάρχει κατά την άποψή μας και ως θεμελιακό συμπέρασμα στις επεξεργασίες του ΚΚΕ και το οποίο αξίζει παραπέρα να φωτιστεί, είναι η αδυναμία του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος να διαμορφώσει ενιαία επαναστατική στρατηγική, ιδιαίτερα κατά την εξέλιξη και αμέσως μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και τις δεκαετίες που ακολούθησαν. Κομμουνιστικά κόμματα, ιδιαίτερα αυτά των ισχυρών καπιταλιστικών κρατών, ενώ διακήρυσαν την αναγκαιότητα του σοσιαλισμού, στη διαμόρφωση της πολιτικής τους έθεταν στόχους που, ανεξάρτητα από προθέσεις, δεν εξυπηρετούσαν μια στρατηγική συγκέντρωσης, οργάνωσης δυνάμεων, με στόχο την προετοιμασία για σύγκρουση και πλήρη ρήξη με την καπιταλιστική εξουσία. Έτσι, η τρέχουσα πολιτική δεν λειτουργούσε ως συστατικό της στρατηγικής για το σοσιαλισμό. Είναι γεγονός ότι εκφράστηκε αδυναμία επεξεργασίας επαναστατικής στρατηγικής κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αφού συνολικά η ΚΑΠΑ-ΔΕΛΤΑ και τα περισσότερα κομμουνιστικά κόμματα στην καπιταλιστική Δύση δεν μπόρεσαν να διαμορφώσουν στρατηγική μετατροπής του ιμπεριαλιστικού πολέμου ή του απελευθερωτικού αγώνα ενάντια στην ξένη κατοχή και το φασισμό, σε πάλι για την κατάκτηση της εργατικής εξουσίας, σε συνθήκες μεγάλης όξυνσης των ταξικών αντιθέσεων στο εσωτερικό της χώρας που δρούσαν. Την ίδια στιγμή, η άρχουσα τάξη έδειξε ικανότητα έγκαιρα να διαμορφώνει συμμαχίες υπεράσπισης της εξουσίας της, αλλά και να αναδιατάσει τις διεθνείς και εσωτερικές συμμαχίες της. Ένα δεύτερο ζήτημα είναι το γεγονός ότι αρκετά κόμματα έθεταν και θέτουν στη στρατηγική τους ως πολιτικό στόχο τη διαμόρφωση κάποιων μεταβατικών δημοκρατικών κυβερνήσεων με τη μορφή μιας κοινοβουλευτικής μεταρρύθμισης ή με τη μορφή ενός ενδιάμεσου σταδίου στην επαναστατική διαδικασία. Επιμένουμε ότι είναι άξιο επισήμανσης και προβληματισμού για το πώς έθετε και το δικό μας κόμμα και σχεδόν όλα τα κομμουνιστικά κόμματα, παραδείγματος χάριν στα προγράμματά μας, το ζήτημα
της εξάρτησης της χώρας μας και πώς συνδέαμε αυτό με τη θέση για δημιουργία συμμαχιών και προτάσεων δημοκρατικής διακυβέρνησης. Η πρακτική ιστορική πείρα και οι θεωρητικές επεξεργασίες και μελέτες περισσότερο μας αποδεικνύουν ότι οι πολύπλευρες κάθε είδους οικονομικές, πολιτικές, πολιτιστικές, άλλες εξαρτήσεις υπάρχουν έτσι και αλλιώς μέσα στο διεθνές ιμπεριαλιστικό σύστημα, ανάμεσα στις διάφορες καπιταλιστικές χώρες και διαμορφώνονται ακριβώς εξαιτίας της ανισόμετρης ανάπτυξης. Και φυσικά είναι εξαρτήσεις που δεν μπορούν να λυθούν στα πλαίσια του καπιταλισμού, παρά μόνο με τη σοσιαλιστική επανάσταση, με το πέρασμα στο σοσιαλισμό. Υπάρχει βέβαια και το ειδικό ζήτημα της εξάρτησης που έχει να κάνει με στρατιωτικοπολιτική κατοχή μιας χώρας από άλλη χώρα, η οποία βέβαια μπορεί να λυθεί και μέσα στον καπιταλισμό, δηλαδή να πετύχεις να διώξεις παραδείγματος χάρη τον κατακτητή από τη χώρα σου, όμως το σύστημα να παραμένει αστική δημοκρατία, να παραμένει καπιταλισμός. Αυτό όμως το πρόβλημα μπορεί να λυθεί και διαφορετικά, πιστεύουμε, προς τα μπρος, με την εγκαθίδρυση εργατικής εξουσίας, με ανατροπή δηλαδή του καπιταλισμού και οικοδόμηση της λαϊκής εξουσίας και οικονομίας, καθήκον που εναπόκειται στο επαναστατικό κομμουνιστικό κίνημα να το θέσει. Τρίτη σημαντική επισήμανση. Κατά την άποψή μας είναι ότι η ιστορική εμπειρία έδειξε πόσο ουτοπική ήταν και είναι η αντίληψη που έβλεπε το πέρασμα στο σοσιαλισμό μέσα από τη σταδιακή λεγόμενη διεύρυνση της αστικής δημοκρατίας. Τα υψηλά εκλογικά ποσοστά κομμουνιστικών κομμάτων στο παρελθόν και μάλιστα σε συνθήκες πολύ ευνοϊκότερου σχετισμού δυνάμεων, δεν δικαίωσαν τις προσδοκίες του σταδιακού κοινοβουλευτικού περάσματος στο σοσιαλισμό, όπως αρκετοί έσπευσαν να προπαγανδίσουν. Αντίθετα, οι μεγάλες αυταπάτες και οπορτουνιστικές παρεκκλήσεις τροφοδότησαν και οδήγησαν σε διαλυτική κατάσταση, ενώ ακόμα δεν έχουν ξεπεραστεί και εξακολουθούν να ταλανίζουν το διεθνές κομμουνιστικό κίνημα. Έτσι, δεν διαμορφώθηκαν προϋποθέσεις για την ταξική χειραφέτηση των εργατικών λαϊκών κινημάτων, διαδικασία που οριμάζει, που διευρύνει την επαναστατική πρωτοβουλία, τους δεσμούς με τις λαϊκές μάζες, μέχρι την εμφάνιση τέτοιων συνθήκων, όταν οι εκτεταμένες οικονομικές και πολιτικές κρίσεις εξ αντικειμένου θα τροφοδοτήσουν τη μαζική λαϊκή επαναστατική δράση. Στη Δυτική Ευρώπη, κυρίως κάτω από τη μεγάλη επίδραση του ευρωκομμουνισμού στις δεκαετίες του 60, του 70, του 80, η τακτική διαμόρφωσης κυβερνήσεων συνεργασίας με τη σοσιαλδημοκρατία, δηλαδή με αστικά κόμματα και τη συμμετοχή κομμουνιστικών κομμάτων σε κυβερνήσεις ουσιαστικά διαχείρισης της καπιταλιστικής εξέλιξης, ενταγμένης σε μια λογική σταδίων, με πρώτο την επίλυση αστικοδημοκρατικών αντιμονοπωλιακών ετοιμάτων του θέματος της εξάρτησης, οδήγησε σε όλες σχεδόν τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης μόνο σε ισχυροποίηση της εξουσίας του κεφαλαίου, σε στήριξη νέων μηχανισμών καταστολής και χειραγώγησης. Τέταρτο ζήτημα. Η αναβίωση του αναθεωρητισμού και του οπορτουνισμού στις γραμμές του κομμουνιστικού κινήματος έγινε με υποχώρηση προς τις μεταρρυθμιστικές θέσεις της σοσιαλδημοκρατίας και σε αρκετές περιπτώσεις στην καπιταλιστική Δύση οδήγησε σε ένα διαχειριστικό πρόγραμμα συνεργασίας με τις δυνάμεις της αστικής δημοκρατίας, ενώ πολλά κομμουνιστικά και εργατικά κόμματα επί της ουσίας μεταλλάχθηκαν ή μεταλλάσσονται σοσιαλδημοκρατικά. Είναι φανερό ότι στο συγκεκριμένο ζήτημα αγνοήθηκε πλήρως η πείρα της Οκτωβριανής Επανάστασης. Τότε η πολιτική της συμμαχίας της σοσιαλδημοκρατίας με την αστική τάξη
αντιμετωπίστηκε από τους Μπολσεβίκους ως προδοσία σε βάρος της εργατικής τάξης. Τότε τα περισσότερα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα ήρθαν σε απόλυτη ρήξη με το σύνθημα της μετατροπής του ιμπεριαλιστικού πολέμου σε πάλι για τη λαϊκή εξουσία σε κάθε χώρα. Ο Λένιν άνοιξε μέτωπο με τη σοσιαλδημοκρατία σε διεθνές επίπεδο. Το μέτωπο αυτό εκφράστηκε πρώτα απ' όλα στη Ρωσία, με αποτέλεσμα να μην εγκλωβιστούν οι επαναστατικές δυνάμεις σε στόχους και λιγμούς των εγχώριων αστικών δυνάμεων σε μικροαστικές και οπορτουνιστικές πιέσεις. Αργότερα, κυριάρχησε η άποψη ότι τα κομμουνιστικά κόμματα δεν θα μπορούσαν να απεγκλωβίσουν τις εργατικές δυνάμεις που ακολουθούσαν τη σοσιαλδημοκρατία, ότι θα απομονώνονταν από αυτές αν δεν ακολουθούσαν πολιτική συμμαχίας με τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα. Έγινε δόγμα ο διαχωρισμός της σοσιαλδημοκρατίας σε δεξιά και αριστερή, προκειμένου δήθεν να προσετεριστεί την αριστερή πτέρυγα το κομμουνιστικό κίνημα. Κάτι το οποίο τελικά δεν επιβεβαιώθηκε πουθενά. Αφού το μεγάλο μέρος της λαϊκής βάσης των άλλων κομμάτων, δεκαετίες τώρα, όπως έδειξε και η πράξη, κερδίζεται μέσα από την όξυνση της ταξικής πάλης, με ισχυρό ιδεολογικό μέτωπο ενάντια σε όλες τις παραλλαγές της αστικής πολιτικής και σε στιγμές βέβαια κορύφωσης των κοινωνικοπολιτικών συγκρούσεων. Συντρόφισσες και σύντροφοι, μετά τη διάλυση της κομμουνιστικής διεθνούς και παρά τα προβλήματα στρατηγικής που συσσωρεύτηκαν στα κομμουνιστικά κόμματα, δεν έγινε δυνατό να επιτευχθεί η δημιουργία μιας νέας διεθνούς οργάνωσης των κομμουνιστικών κομμάτων. Τα χρόνια που μεσολάβησαν από την αντεπανάσταση του 89-1991 είναι ήδη αρκετά. Προσφέρουν νέα πείρα και θετική και αρνητική. Σε μια σειρά χώρες τα κομμουνιστικά κόμματα ανασυγκροτήθηκαν ή δημιουργήθηκαν εκ νέου. Συστηματοποιήθηκαν οι διεθνείς συναντήσεις, γίνονται τακτικές, περιφερειακές και θεματικές συναντήσεις και αναπτύσσονται και άλλες πρωτοβουλίες που λίγο πολύ πέτυχαν μια ορισμένη ενότητα δράσης σε κάποια ζητήματα. Αποτελούν βήματα που χρειάζεται να εδραιωθούν και να πολλαπλασιαστούν. Ωστόσο, όλα αυτά υπολείπονται δραματικά από το ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίσει στις παγκόσμιες εξελίξεις το κομμουνιστικό κίνημα. Και την ίδια ώρα, μια σειρά προβλήματα συνεχίστηκαν ή και οξύνθηκαν. Οι προσπάθειες ανασύνταξης έφεραν στην επιφάνεια παλαιότερα προβλήματα στο πλάι των δυσκολιών που γέννησε η αντεπανάσταση και η ανατροπή του σοσιαλισμού. Παράλληλα, εντείνεται η κρατική καταστολή, η ποινικοποίηση της κομμουνιστικής ιδεολογίας και πράξης της ταξικής πάλης. Τα σημάδια που εμφανίζονται τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελούν γενικότερες προειδοποιήσεις. Πρόσφατη είναι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη θετική ψήφο όλων των συνιστοσών του αστικού πολιτικού φάσματος στο Ευρωκοινοβούλιο, φιλελεύθερων, σοσιαλδημοκρατών, νεοαριστερών, οικολόγων, πράσινων, ακροδεξιών, εθνικιστών, κέντροαριστερών, οι οποίοι, ανατρέποντας την ιστορική αλήθεια, προχωρούν σε κυνήγι μαγισσών, εξομοιώνοντας το φασισμό με τον κομμουνισμό. Περίπου τα ίδια συμβαίνουν και σε άλλες υπήρους. Το κόμμα μας πιστεύει ότι οι διεθνείς συναντήσεις των κομμουνιστικών και εργατικών κομμάτων είναι χρήσιμες και θα πρέπει οπωσδήποτε να συνεχιστούν στα πλαίσια της ανταλλαγής, της ζύμωσης απόψεων και εμπειριών μέσα στο κομμουνιστικό και αντιυμπεριαλιστικό κίνημα της προσπάθειας συντονισμού. Όμως, για να υπάρξει ουσιαστική ανασυγκρότηση, πολύ περισσότερο πετυχημένη αντεπίθεση του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος, χρειάζεται κάτι ακόμα παραπέρα. Απαιτείται μια κοινή προσπάθεια των κομμουνιστικών κομμάτων που οι ιδεολογικές και πολιτικές τους απόψεις θεμελιώνονται στο μαρξισμό-λενινισμό, που αναγνωρίζουν το ιστορικό εγχείρημα
της σοσιαλιστικής οικοδόμησης στον 20ο αιώνα, την προσφορά του, ανεξάρτητα από την κατάληξή του, καθώς και την αναγκαιότητα της πάλης σήμερα για το σοσιαλισμό. Το ΚΚΕ είναι σήμερα περισσότερο όριμο από ποτέ να συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση. Συντρόφισσες και σύντροφοι, το κόμμα μας έχει επίγνωση ότι η διαδικασία της επαναστατικής ανασυγκρότησης θα είναι αργόσυρτη, βασανιστική, ευάλωτη, θα στηριχτεί στην κατάκτηση της ικανότητας των κομμουνιστικών κομμάτων να δυναμώνουν ολόπλευρα στη χώρα τους μέσα ιδεολογικοπολιτικά και οργανωτικά, ξεπερνώντας λαθεμένες θέσεις που κυριάρχησαν στο διεθνές κίνημα προηγούμενες δεκαετίες και αναπαράγονται με διάφορες μορφές σήμερα, συνδυάζοντας πρέπει την επαναστατική δράση με την επαναστατική θεωρία, χτίζοντας γερές βάσεις στην εργατική τάξη, σε στρατηγικούς κλάδους της οικονομίας, ενισχύοντας την παρέμβαση στο εργατικό λαϊκό κίνημα και εδραιώνοντας την κοινωνική συμμαχία, πιστεύουμε ότι θα δυναμώσει το κάθε κομμουνιστικό κόμμα. Τα 100 χρόνια από την ίδρυση της ΚΑΠΑ-ΔΕΛΤΑ ας αποτελέσουν μια νέα αφετηρία για την ανασυγκρότηση του διεθνούς εργατικού και κομμουνιστικού κινήματος ενάντια στην αντεπαναστατική δράση των σημερινών κυρίαρχων δυνάμεων του καπιταλισμού και της οπισθοδρόμησης. Παραμένει επίκαιρο το σύνθημα του Κομμουνιστικού Μανιφέστου. Προλετάριοι όλων των χωρών, ενωθείτε. Σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία στις εργασίες της 21ης Διεθνούς μας Συνάντησης.